Ένα ζεστό καλοκαιρινό μεσημέρι, μια αλεπού γυρνούσε πολύ διψασμένη. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, μα πουθενά δεν έβρισκε λίγο νεράκι να δροσιστεί. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα ξεροπήγαδο. Έσκυψε και κοίταξε μέσα και τι να δει. Είχε ακόμα λίγο νερό στο βάθος του που θα της έφτανε να ξεδιψάσει. Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, έδωσε ένα πίδο και έπεσε μέσα. Άρχισε αμέσως να πίνει, να πίνει, μέχρι που ξεδίψασε. Μόλις όμως χόρτασε και έκανε να φύγει, τι να δει. Το τείχομα του πηγαδιού ήταν πολύ ψηλό και δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει. Κάθισε λοιπόν εκεί και άρχισε να λέει... Για καλή της τύχη, να σου ένα κρυάρι έφτασε διψασμένο κι αυτό. Έσκυψε να δει μες το πηγάδι και είδε την Αλεπού. Τι κάνεις εκεί κύρα Αλεπού, πώς ήρθε και μπήκε στο ξεροπήγαδο? Δεν είναι ξεροπήγαδο κρυαράκι μου, εδώ κάτω έχει νερό. Πίνω λοιπόν δροσερό νερό, πιο δροσερό δεν έχω ξαναπιεί στη ζωή μου. Ύστερα κάθομαι εδώ κάτω γιατί έχει τόση δροσιά που δεν θέλω να βγω έξω στη ζέστη. Έλα κάτω κρυαράκι, δες τι όμορφο νεράκι, δροσερό και καθαρό, κρυσταλλό είναι σωστό. Μες στον ήλιο και στη ζέστη τέτοιο δροσερό νερό, κάθε πόνο τον γιατρεύει, είναι βάλσαμο σωστό. Το κρυάρι χωρίς να το σκεφτεί και πολύ, πήδηξε κάτω κι αυτό και άρχισε να πίνει νερό. Όταν ήπιε και χόρτασε, έκανε να φύγει. Μα τότε κατάλαβε κι αυτό ότι δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει πάνω. Τι θα κάνουμε τώρα κύρα Αλεπού? Έχω μια ιδέα. Βάλε τα δυο μπροστινά σου πόδια στον τοίχο ψηλά. Θα σκαρφαλώσω επάνω σου, θα πατήσω στα κέρατά σου και θα ανεβώ. Όταν θα βγω θα σε τραβήξω και σένα. Σύμφωνοι. Το κρυάρι έκανε όπως του είπε η Αλεπού και εκείνη σκαρφάλωσε γρήγορα γρήγορα και βγήκε. Μόλις βγήκε, αμέσως ξεκίνησε να φύγει. Το κρυάρι της φώναξε. Τότε η Αλεπού έσκυψε και του είπε. Φίλε μου, αν είχες λίγο μυαλό, δεν θα κατέβαινες στο πηγάδι πριν να σκεφτείς με τι τρόπο θα ανέβεις. Ακού φίλε μου καλέ, που θέλω να σου πει, η Αλεπού υπογεί.
λοιπόν, εγώ φεύγω και εσύ κάτσε εκεί να πληρώσει την κουταμάρα σου. Αυτό το παραμύθι μας διδάσκει πως οι φρόνιμοι άνθρωποι πριν αρχίσουν μια δουλειά πρέπει να εξετάσουν πολύ καλά ποιο θα είναι το τέλος της. Ακόμα μας λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους πονηρούς ανθρώπους.